Τελικά μόνο ο Ηρακλής δεν κατάφερε να πάρει την πολυπόθητη άδεια συμμετοχής στο ερχόμενο πρωτάθλημα της Super League, καθώς σήμερα η Επιτροπή Εφέσεων Αδειοδότησης έκανε αποδεκτή την έφεση του Πανιωνίου, ενώ απέρριψε αυτή του Ηρακλή. Πλέον η ΑΕΛ οδηγείται στη Football League. Η Λαρισινή ΠΑΕ μέσω ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων: «Στη χώρα του δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν, έπρεπε να το περιμένουμε ως το χρονικό μιας προαναγγελθήσεως αδειοδότησης. Σήμερα ολοκληρώθηκε το σόου της παράνοιας, μια σκηνοθετημένη διαδικασία που μας κάνει να αναρωτηθούμε. Γιατί άραγε χρειάστηκε να μεσολαβήσουν 72 ώρες για την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων?» Το θέατρο του παραλόγου στο ελληνικό ποδόσφαιρο, που ξεκίνησε από τις ηχογραφημένες συνομιλίες παραγόντων και συνεχίστηκε με στοιχηματικά σκάνδαλα, ύβρις προκλήσεις, διαιτητικές αδικίες, πρωτοφανή επεισόδια και ασφαλώς ποινές χάδια, πολύ θα θέλαμε να πιστέψουμε ότι σήμερα ολοκληρώθηκε. Δεν γίνεται πιο κάτω από εδώ. Ο Κώστας Πλιαδάκης είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει με κάθε μέσο την δικαίωση των θέσεων της ομάδος του στο ζήτημα της αδειοδότησης και ως εκ τούτου θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η προσφυγή των Βυσσινή στο ΚΑΣ. Αφού μας επιβεβαίωσε την πρόθεσή του, ο πρόεδρος της ΑΕΛ δεν θέλησε να κάνει κανένα άλλο σχόλιο, θεωρώντας ότι η εφαρμογή της διαδικασίας στο δευτεροβάθμιο όργανο αδειοδότησης έχει πολλά και 38 τρωτά σημεία, όπως προκύπτει και από την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ. Λίγο μετά την απόφαση δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αδειοδότησης να παραμείνει ο Πανιώνης στην κατηγορία, ο Κώστας Πλιαδάκης δήλωσε πως θα φτάσει μέχρι το ΚΑΣ για να σώσει την ΑΕΛ. «Θα συνεχίζω όπου δικαιούται η Λάρισα να διεκδικήσει τον νόμο μου», ήταν τα λόγια του Προέδρου της Λαρισινής Ομάδας, λέγοντας πως αν χρειαστεί θα φτάσει μέχρι το Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο. Τέλος, η αντίδραση των φιλάθλων του Ηρακλή για τη σημερινή απόφαση δευτεροβάθμιας επιτροπής της ΕΠΟ, που απέρριψε την έφεση της ΠΑΕ και ουσιαστικά υποβίβασε την ομάδα της Θεσσαλονίκης από τη Super League στη Football League, ήταν άμεση, καθώς περισσότεροι από 7.000 οπαδοί συγκεντρώθηκαν στο Κατσάνιο και στη συνέχεια φρόντισαν να κλείσουν όλες τις εξόδους προς τον Περιφερειακό.